να βλέπω πίσω από τις λέξεις, πίσω από το χέρι, από το χαμόγελο του άλλου, να βλέπω πίσω από το χέρι που μπορεί να με χαιρετήσει, να ξέρω τι σκέφτεται. Χάρη στον Θεό σημαίνει να βλέπω τι έχει ο άλλος στην καρδιά του και όχι στο στόμα του. Αυτό μας προστατεύει από πολλές καρδιές. Το πρώτο και το δεύτερο, χάρη στον Θεό επίσης σημαίνει να γλιτώνω από τις παγίδες του ερθρού πριν το καταλάβω. Είναι να μην έχουμε πόλεμο χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι να μην πέσουμε στα χέρια κακών ανθρώπων χωρίς τον πάρο μήνυση. Είναι να μας γλιτώνει ο Θεός από πολλές παγίδες στη ζωή μας που εμείς ούτε καν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Είναι όταν εμείς διάβουμε, περνάμε ήρεμο και ησύχιο βίο, ενώ γύρω μας υπάρχουν εκατοντάδες εχθροί. Και αυτό γιατί? Γιατί μας προστατεύει η χάρη του Θεού, που δεν αφήνει τους κακούς ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι είναι κακοί, γιατί έχουν παρασυρθεί από τα πάθη τους. Δεν τους αφήνει να μας κάνουν κακό, να μας κοντοπατήσουν, να αρχίσουν να εκμεταλλεύονται τυχόν αδυναμίες μας ή την ησυχία μας, που θέλουμε να είμαστε ησυχοί. Αυτό είναι χάρη στον Θεό. Εγώ σας παρακαλώ πολύ. Σου περνάει από το χέρι μας. Να έχουμε τη χάρη του Θεού, την αγάπη μας, την ειρήνη μας, την εμπιστοσύνη μας, με την πειθαρχία, με την υπακοή μας, με την ταπείνωσή μας, με τη θυσία μας, με την προσφορά μας, με την αγάπη μας, με την πίστη μας και να είμαστε απόλυτα σίγουροι πως ο Θεός που πάντοτε είναι δίπλα μας και μας αγαπάει αρκετά, πάρα πολύ, διότι είμαστε το εκλεκτό γένος των χριστιανών, δεν θα αφήσει ποτέ να πάθουμε κακό. Δεν θα αφήσει ποτέ να πέσουμε στα χέρια κακών ανθρώπων. Αλλά θα μας δίνει πάντοτε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε κάθε άνθρωπο ή κάθε επέμβαση του διαβόλου που θα προσπαθεί να μας χαλάσει τη ζωή μας και να μας καταστρέψει και να μας ρίξει στο σκοτάδι και στη λησμονιά. Παράδειγμα πρώτον είναι οι άνθρωποι μας, οι ήρωες αυτοί της εποχής εκείνης των αρχών του 20ου αιώνα που μόνοι τους άοπλοι, πεινασμένοι, κυκλωμένοι από πολύ δύσεχνους, έδωσαν το παράδειγμα της θυσίας, της αγάπης, της πίστης στον καθένα από εμάς σήμερα. Και είναι αυτοί οι οποίοι θα μας κρίνουν όταν θα φτάσουμε και εμείς εκεί που είναι τώρα αυτοί, στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι θα μας πούν, θα ακούσαμε. Καλά λόγησε που κάνεις το δασκότη. Τι έκανες για την αγάπη του άλλου. Θα σου πω εγώ τι έκανα αυτή τη και για Βασιλεία μου για την αγάπη του άλλου. Ξέρετε πολύ καλά τι έκανα με την μας πρώτα για να ξεφύγουν από τον Τούρκο και για να γλιτώσουν τους άλλους ανθρώπους. Εβάζαμε το στήθος τους μπροστά για να γλιτώσουν οι άλλοι. Αυτό θα μου πούνε. Εγώ πέθανα για τους άλλους. Εσύ τι έκανες. Εγώ έδωσα τα πάντα για τους άλλους. Εσύ τι έκανες. Εγώ έχω στο στρίφωμα από τη φούστα μου. Είχα μερικές λίρες για να ζήσω στην Ελλάδα όπως μπορούσαμε. Και για να γλιτώσω 5-10 ψυχές που τους είχαν για εκτέλεση οι Τούρκοι, τους έδωσα τα μοναδικά μου αυτές τις λίρες. Τα άρρωσα για να γλιτώσω 5 ψυχές. Εσύ τι έκανες. Όσα είχε στο βιβλιάρι, όσα αυτοκίνητα είχε, όσα χωράφια στρέμματα είχε, τι είχε, τι θέλει ακόμα να κάνει να καταστρέφει στου γύρου σου. Θα μα πει μεγάλη ηλικία άνθρωπο και μικρή ηλικία άνθρωπο. Εγώ σκότωσα το παιδί μου για να γλιτώσουν οι υπόλοιποι. Εσύ γιατί το σκότωσε το παιδί σου. Να γλιτώσει ποιο. Το σώμα σου. Ή ξέρεις. Ή
Τι ήταν το πέρασμα σου. Θα σου πούνε πολύ όλοι αυτοί οι οποίοι θυσιάστηκαν. Θα έρθει η ώρα που θα πάμε και εμείς πάνω. Εμείς παλέψαμε με χαλοχή συνειδητό, απολαμβάνουμε το παράδεισο σου. Εσύ κύριε. Ελπίζω σε όλους σας, όλοι αυτοί οι ήρωες της φυλής μας και της πατρίδος μας, της πίστεώς μας και των οικογενειών μας, να πούν σε όλους σας. Μπράβο. Και εσείς κάνατε αυτό που κρατούσε με το χέρι σας. Τη δείξατε πίστη, αγάπη και αντισταθήκατε σε όλα τα δύσκολα που σας παρουσίασε ο Μιλάβαρος και τα οργανά του και μείνατε όρθιοι, δυνατοί στη ψυχή, δυνατοί στο σώμα, δυνατοί στο πνεύμα και μεταδώσατε στις επόμενες γενιές που σώζει, τη σώζει ο Χριστός και η Ελλάδα. Αμήν.
Του Αγίου Ενώου Ιεροπάτιου Πατρικίου Επισκόπου Κούσιου του Συναδόρου,